πάμε στον τόπο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Θα πάμε στην Τρίπολη, θα συναντήσουμε, Εύη. Τον κύριο Κωνσταντίνο Τζιούμι, είναι ο δήμαρχος Πούλης και η κυρία Ελένη Καρούντσου, αντιδήμαρχος πολιτισμού και μου Δήμου Τρίπολης. Από την πλατεία Άρεως στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Σωστά. Να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη και να σας ευχαριστήσουμε και χρόνια πολλά, βέβαια. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά την ηρωική Τρίπολη. Δήμα σε έναν ιστορικό. Θέλω. Πώς νιώθετε που έχετε να φανείτε προσδοκίες ανθρώπων, βέβαια, ανθρώπων που από μια αποϊκή περιοδική πεσμένη με την πορεία Ναι, το είπατε είναι ο τόπος όπου έγινε, ειδικά στις επανάστασεις, καλύτερο όλωση την απελευθέρωση του Δευρίου σε 21, είναι σε 21, κινήθηκε σε ο απελευθερωτής Κολοκοτρώνης. Η κληρονομιά αυτή βαραίνει όλους τους σύγχρονους Έλληνες και βέβαια πολύ περισσότερο από και βέβαια μας τους τριπολισμάς. Ακριβώς για τα γεγονότα που ανέφερα από γεγονότα, ο Δήμος Τρίπολης πέρυσι, σε όσα χρόνια από την αφιέρωση του Εφαίρου, διοργάνωσε ό,τι μια σειρά από πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις, με σπουδαίες συμμετοχές των πολιτών επισκεπτών και βέβαια κορυφή φυσικά την άλωση Τρίπολης. Επίσκεψη της Ψηφιακής Δημοκρατίας, της κυρίας Ψηφιακής. Κληρονομιά του 1820, κληρονομιά των αγωνιστών για την αφιέρωση του έθνους είναι ότι μονιασμένοι και ενωμένοι οι Έλληνοι και καταφέρνουμε πάντα κατά όλα. Σε μια εποχή όλα. Σημερινή όπου ο πόλεμος μετά από 80 χρόνια επέστρεψε στη γειτονιά, 80 χρόνια στην Ευρώπη, σε μια περιοχή της Αναπεριοχής Μεσογείου που είναι από τις πιο ταραγμένες περιοχές του κόσμου, διατρανώνουμε από εδώ, από την Τρίπολη, από τη χώρα μας, από την Ελλάδα, ότι είμαστε πάλι εδώ, οι Έλληνες, ενωμένοι και δυνατοί να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε, τις οποιασδήποτε προκλήσεις ή δυσκολίες. Και βέβαια είμαστε η χώρα μας, ο πυλώνας της ειρήνης και της δημοκρατίας και την περιοχή, την ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Και χρέος βέβαια και της αυτοδιοίκησης, Δήμαρχε, να δώσει την σκυτάλη των αξιών στη νέα γενιά. Ακριβώς, σήμερα η νέα γενιά της Τρίπολης συμμετείχε στις εκδηλώσεις μας και πέρυσι, που σας είπα για τα 200 χρόνια, και πολλές εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στη νέα γενιά. Είναι νέα γενιά που θα πρέπει να καλωσορίσει με τις αξίες και τα ιδανικά των απελευθερωτών του γένους. Γιατί όπως και εσείς είπατε, η νέα γενιά μάλλον ανοίγει το μέλλον του κόσμου και της πατρίδας μας, βέβαια. Μάλιστα. Και η κυρία Καρούντζου, βέβαια, Ελένη Καρούντζου, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού στην Τρίπολη. Έχει το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού και φαντάζομαι και με αφορμή για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, 201 βέβαια συμπληρώνονται τώρα, υπήρξαν δράσεις και πρωτοβουλίες παρά την επιδημιολογική κατάσταση, παρά την πανδημία, παρά τα προβλήματα. Σωστά. Ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στους Κρήτες. Ειρήνη και ελευθερία να έχουμε. Πράγματι, πέρυσι είχαμε πάρα πολλές δηλώσεις, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, οι οποίες ήταν αφιερωμένες όχι μόνο στην Επανάσταση τα 200 χρόνια, αλλά και στο μέλλον της πατρίδας μας, στο μέλλον της Ελλάδος και της νέας γενιάς. Σήμερα δεν θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο Netflix έχει ανέβει μια εκδήλωση η οποία έγινε στα λιμέρια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Λιμποβίση με της Λευτεριάς στα Γέρη, που μπορείτε να το παρακολουθήσετε, να το παρακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες, γιατί έχει σχέση με τη ζωή και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και τη δράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Δήμαρχε, το μήνυμα που στέλνει η Τρίπολη στην Κρήτη σήμερα ποιο είναι? Η Αρκαδία γενικώς έχει δεσμούς αίματος με την Κρήτη και το μήνυμα που στέλνουμε είναι χρόνια πολλά καταρχάς και με ομομόνια, με
έτσι με δύναμη να είμαστε όλοι και οι Κρήτες βέβαια και οι Αρκάδες και οι Έλληνες για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Χαιρετισμούς και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και από τον